Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, πυραγό και εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Αρτοπιό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, υπήρξε ολιγορία δηλαδή σχετικά με τι, αυτή είναι η κριτική που ασκείται, ότι από την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ότι αργήσατε σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα των συντακτών που έχω μπροστά μου, λέει ότι κάνατε 40 λεπτά από την πρώτη ρήψη, από την ώρα που μπήκε η φωτιά. Ισχύει αυτό, ότι υπήρξε καθυστέρηση? Λοιπόν, ωραία, να απαντήσουμε λοιπόν πιο εξειδικευμένα. Εμείς έχουμε ξαναπεί και χθες ή από προχθές ότι διαψεύδουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ολιγορία και απαντήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Αφορά την επίσημη απάντηση του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε δύο τινά. Το πρώτο αφορά τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν στο συμβάν, mm-hmm. και από τη στιγμή που πήραμε το συμβάν και αναγγέλθηκε το συμβάν στις 12:57, μέσα στα πρώτα 12 λεπτά, οι πρώτες δυνάμεις πλησιέστηκαν. Τα πεζοπόρα, λέτε. Μιλάω για τις επίγειες δυνάμεις, ναι, με τα ρεζοφόρα οχήματα. Και με τα αυτοκίνητα. Ο πλησιέστερος σταθμός είναι 8. Άρα μέσα σε 12 λεπτά έφτασαν στην εστία. Βεβαίως, στην περιοχή υπήρχαν και εθελοντικά οχήματα του Δήμου. Εμείς καλύπτουμε τομέα ευθύνης. Έχουμε ένα τεράστιο τομέα ευθύνης στα νότια προάστια και αυτός ο σταθμός που το καλύπτει αυτό είναι ο 8ος πυροσβεστικός σταθμός Αθηνών. Μάλιστα. Πήγε αμέσως εκεί, μέσα σε χρόνους που αποδεικνύεται πότε φτάσαμε. 12 λεπτά. Από εκεί και πέρα. Το αεροπλάνο, το πρώτο αεροπλάνο πότε έφτασε, ή ελικόπτερο τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω τη διαδικασία, πώς γίνεται η κλιμάκωση. Βεβαίως. Με το που έφτασε ο επίγειος, τα πρώτα υδροφόρα οχήματα, αμέσως δώσανε έτοιμα, απευθύναν έτοιμα, ούτως ώστε να έρθουν αέρες δυνάμεις, διότι. Αυτό προβλέπει η διαδικασία, λέτε. Αυτό προβλέπει η διαδικασία. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Και λοιπόν ότι πρέπει να έρθουν εναέρια μέσα, διότι υπήρχαν ισχυρότατοι άνεμοι. Και υπήρχε και το ανάγλυφο της περιοχής ήταν δύσκολο και θα μας έφευγε η φωτιά. Μάλιστα. Αμέσως λοιπόν με το που φτάσαμε, 13:37, απογειώνονται τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Απογειώθηκαν 4 Κάναντερ και απογειώθηκε ένα ελικόπτερο Έριξον και ένα συντονιστικό. Τι ώρα ήταν αυτό που λέτε, τι ώρα έγινε αυτό που λέτε? Από τη στιγμή που έφτασαν οι πήγες δυνάμεις, ναι, το πρώτο 20 λεπτό απογειώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα. Πολύ ωραία. Ωραία. Επομένως εμείς σε πρώτο χρόνο. Σε μια τόσο δύσκολη πυρκαγιά, σε ένα τόσο δύσκολο ανάγλυφο, το γνωρίζουμε τον ημιτό, έχει χαράτρες, έχει κατακόρυφο ανάγλυφο. Για όσους είχαν τα οπτικά δεδομένα μπροστά στις οθόνες, βλέπανε γκρεμούς ουσιαστικά. Δηλαδή, οι πυροσβέστες μας επιχείρησαν μέσα σε χαράτρες. Ναι, είναι δύσκολη δεν περιοχή. Δεν είχαμε ένα όχημα, βγάλαμε τη μάνικα και σβήσαμε. Αυτές οι επιχειρήσεις, τα δασικά οικοσυστήματα. Πρέπει να απλώσεις μάνικες, να το πούμε έτσι λαϊκά, να. Χιλιομέτρων. Να σας ρωτήσω κάτι, το έδαφος εκεί πώς ήταν, κύριε Αρτοπιέ? Ενώ είχε έδαφος. Χόρτα, ήταν καθαρισμένο, σε τι κατάσταση ήταν το έδαφος? Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα, οικιστικό ιστό, μεικτή ζώνη σε πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση, αλλά επειδή ακούστηκε και αυτό, θέλουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι ακόμη και στα πουρνάρια, ακόμα και στα χόρτα, όταν έχει 8 μποφόρ, η πυρκαγιά μεταδίδεται. Και γι' αυτό έφτασε μετά στην Άνω Βούλα, έφτασε στο πανόραμα της Βούλας. Εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Και ταυτόχρονα εμείς, μαζί με τη φωτιά στην Άνω Βούλα που έφτασε μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, στα 3 χιλιόμετρα σε απόσταση, είχαμε έτερο συμβάν, έναρξη νέας εστίας. Τα αίτια δεν ερευνώνται πώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι και ύποπτο, μάλιστα. Λέγεται ότι είναι και ύποπτο. Και γι' αυτό το αναζητούμε σε επίπεδο ΠΑΕ, σε επίπεδο διερεύνησης των αιτιών. Mm-hmm. Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής κάνει τις ανάλογες. Εμπιστευτικά λέμε ότι εμείς δεν αποκαλύπτουμε τίποτα, δεν επιρρύπτουμε τις ευθύνες πουθενά. Διερευνώνται τα αίτια. Mm-hmm. Θα βγει το πόρισμα και θα αναλύσει τα δεδομένα. Mm-hmm. Και είχαμε και έτερο συμβάν, 3 συμβάντα στην ίδια περιοχή, Ανατολική Αττική, στον Κουβαρά. Επομένως έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το συμβάν στη Γλυφάδα, το συμβάν το οποίο εξελισσόταν προς το πανόραμα της Βούλας. Αυτό όμως, κύριε Αρτοπία, είναι κάτι το οποίο συνήθως τις ημέρες που έχει καιρικά φαινόμενα έντονα, δηλαδή με πολλά μποφόρ, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει. Και το θέμα είναι αν είναι έτοιμες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσει πολλές ταυτόχρονες και διαφορετικές εστίες. Ενώ είναι κάτι για το οποίο δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Κυρία Αντωνοπούλου, βασικός κανόνας. Αν δεν την προλάβεις αυτού του είδους πυρκαγιές με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, με αυτή τη μορφολογία εδάφους, στον πρώτο χρόνο, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ελέγξαμε τη φωτιά τόσο δύσκολη πυρκαγιά μέσα σε 7 ώρες. Δηλαδή η φωτιά, τι ώρα ήταν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, αυτές όλες, όλα τα τρία μέτωπα αυτά? Για να είμαστε ακριβείς, η πυρκαγιά έχει βελτιωμένη εικόνα μέσα στις πρώτες 7 ώρες. Μάλιστα. Όχι υπό έλεγχο, άρα όμως. Προσπαθήσαμε να την οριοθετήσουμε μέσα στις πρώτες 7-8 ώρες. Για τόσο δύσκολη πυρκαγιά.
Mm-hmm. Και μάλιστα βάλαμε όλο το προσωπικό. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Σε γενική επιφυλακή στην Αττική, φέραμε δυνάμεις από την επαρχία, θέσαμε το μηχανισμό σε μερική επιφυλακή. Πώς την κρίνεται η αντιμετώπιση σας, κατά τη γνώμη σας, ήταν μια θετική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής? Ήταν καλά τα αποτελέσματα που είχατε? Πώς τα κρίνατε? Κύριε οικονόμου, δεν είμαι αρμόδιος για να πω αν πήγαμε καλά ή όχι. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και θα το κρίνετε και εσείς δημοσιογράφοι, αν θέλετε. Εγώ απλά σας δίνω τα στοιχεία και σας λέω ότι αυτή η πυρκαγιά μέσα 24 ώρες έγινε διαχειρίσιμη. Και μάλιστα, βεβαίως, είχαμε από την πρώτη στιγμή, είπαμε ότι υπήρχαν κάποιες ηλικίες ζημιές σε σπίτια. Καήκανε συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο ολοσχερός, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και είχαμε ελαφρές ηλικίες ζημιές σε άλλα δύο αυτοκίνητα. Και γίνεται τώρα καταγραφή και σπίτια, κύριε Αρτοπιέ, τα σπίτια που πέστησαν ζημιές. Τα σπίτια έχουμε συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένα σημεία και αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή, αλλά δεν είναι αυτή η καταστροφική εικόνα η οποία έχει περάσει. Βεβαίως υπήρχαν ηλικίες ζημιές και το ανακοινώσαμε από την πρώτη στιγμή. Η κριτική σας έχει ενοχλήσει, κύριε Αρτοπιέ, γιατί γίνεται μια κριτική από την αντιπολίτευση από εδώ, από εκεί. Σας ενοχλεί αυτό? Αυτό το οποίο μας ενοχλεί είναι να μας χρεώνουν με πράγματα τα οποία δεν φταίμε. Και λέμε ότι ο πυροσβέστης είναι από την ώρα που ξεκινήσει η πυρκαγιά και μετά. Είμαστε ένας κατασταλτικός μηχανισμός, κύριε οικονόμο. Σωστά. Εγώ άκουσα πάντως καλά λόγια από τους πολίτες εκεί. Αυτό θέλω να το πω, να το καταθέσω και στο ρεπορτάζ. Το παρακολουθήσαμε αυτό, κύριε Αρτοπιέ, για να μην σας αδικούμε. Τώρα η αντιπολίτευση έκανε κριτική. Αυτό είναι γεγονός. Δεν πάω να το πω. Μιλάει για φαινόμενα κρέας ανεπάρκειας και ολιγορίας. Πήγατε, λέει, με κουβάδες εκεί. Δεν είχατε πάρει προληπτικά μέτρα. Κύριε οικονόμο, έτσι λένε. Μου επιτρέπετε. Ωραία, να σας πω το εξής. Μέσα στα πυροσβεστικά οχήματα υπάρχει ένα σάκος ο οποίος λέγεται ιδρία. Η ιδρία αυτή είναι ένας σάκος ο οποίος γεμίζει νερό. Γνωρίζετε ότι στην πυροσβεστική τέχνη, όταν θέλεις να ανακόψεις ένα μέτωπο, ακόμη και με ένα λάστιχο, ποτιστικό, ακόμα και μια κλάρα, μπορείς να σβήσεις μια μικρή αιστεία. Αν ένα όχημα υδροφόρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πήγε να κάνει κλήρωση με νερό, γιατί όχι ο πυροσβέστης εκείνη την ώρα να μην πάρει την ιδρία και να σβήσει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί έχει ακουστεί κριτική και γι' αυτό. Ναι, κάνουν όλοι τους ειδικούς. Ναι. Το θέμα όμως τώρα, κύριε Αρτοπιέ, για να δούμε, γιατί το καλοκαίρι τώρα ξεκίνησε, οι προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι για τις μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι καλές. Το ακούσαμε και από τον κύριο Στυλιανίδη, πως θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και το θέμα είναι αν εσείς αισθάνεστε ότι τουλάχιστον η προετοιμασία είναι επαρκής. Εντάξει, άμα προκύψουν χτύπα ξύλο μακριά από εδώ και 10 διαφορετικές φορτιές ανά την Ελλάδα, είναι καλά. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Ωστόσο, αν αισθάνεστε εσείς ότι έχει γίνει μια επαρκής προετοιμασία. Γιατί έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, αν έχετε βελτιωθεί δηλαδή. Την ημέρα που μιλάγαμε το Σαββατοκύριακο, όλο το 24ωρο, πανελλαδικά, είχαμε 42 δασικές πυρκαγιές. 42 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ήταν σε όλη την επικράτεια. Αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις κάναμε διαχειρίσιμες. Αυτό είναι το μυστικό, να γίνουν διαχειρίσιμες αυτές οι πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία, έχει ακουστεί πολλής λόγος. Ξεκινάμε από μια βασική απαράβατη αρχή. Όποιος δεν το δέχεται αυτό, νομίζω είναι στο δικό του κόσμο. Λοιπόν, πυρκαγιές θα έχουμε, κύριε οικονόμη, κύριε Αντωνοπούλου. Και πυρκαγιές θα έχουμε και μπορεί να είναι και σοβαρές πυρκαγιές. Για να μην γίνουν αυτές οι πυρκαγιές mega fires, παγκοσμίως mega fires αυτή τη στιγμή έχουμε στην Καλιφόρνια, με πολλούς νεκρούς, μέσα σε ένα από τα πλουσιότερες πολιτείες του κόσμου. Είχαμε νεκρούς, είχαμε πυρκαγιές μέσα στο δασικό μεικτή οικιστική ζώνη και σοβαρότατες ζημιές. Λοιπόν, πυρκαγιές θα έχουμε παγκοσμίως. Η οργάνωσή μας είναι καλύτερη. Συγγνώμη, κύριε Αρτοπιέ, ένα λεπτό. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να συγκριθούμε και μονίμως να μιλάμε για μια παλαιότερη καταστροφική πυρκαγιά και να πανηγυρίζουμε επειδή δεν έχουμε νεκρούς. Αυτό είναι το αυτονόητο, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε νεκρούς σε κάθε πυρκαγιά. Έδωσε ένα συγκριτικό παράδειγμα ότι πυρκαγιές θα έχουμε και θα έχουμε και σοβαρές πυρκαγιές παγκοσμίως. Υπάρχουν. Είναι κοινώς αποδεκτό παγκοσμίως. Προφανώς. Εμείς τι έχουμε κάνει καλύτερα από πέρσι? Μπορείτε να μας εξηγήσετε στο μηχανισμό μας. Τι έχει κάνει η Ελλάδα? Φέτος έχουμε τη διάθεσή μας 592 στελέχη δασοκομάντος, οι οποίοι θα είναι αερομεταφερόμενοι και οι οποίοι θα πηγαίνουν με αεροπλάνα ή ελικόπτερα στα. Στους τόπους των επιχειρήσεων. Ωραία. Άμεσα, γρήγορα και με ειδική εκπαίδευση. Και μάλιστα φέτος θεσμοθετήσαμε γι' αυτό την κατάκαυση του αντιπύρ. Αυτούς δεν τους είχαμε πέρσι? Δεν τους είχαμε πέρσι. Αυτό το αντιπύρ που λέτε τι είναι, ότι αυτοί μπορούν να βάζουν φωτιά ως ανάχωμα σε ένα σημείο? Θεσμοθετούμε βέβαια φωτιά που σβήνει με φωτιά. Δηλαδή δημιουργούμε σε ένα προκεχωρημένο σημείο της πυρκαγιάς ένα νέο μέτωπο για να έρθει φωτιά, να έρθει η φωτιά με τη φωτιά και να μην δημιουργηθεί νέα αιστεία, να μην επεκταθεί η φωτιά, να την εγκλωβίσουμε ουσιαστικά. Δεύτερον, έχουμε φέτος
περισσότερα νεαρή από πέρυσι. Είναι αποδεκτό αυτό. Τα οποία μέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνει η πλήρης ανάπτυξη αυτών των εναερίων μέσων και τα οποία αυτά πιστεύουμε... Όταν λέτε περισσότερα, συνολικά πόσα έχουμε φέτος στη διάθεσή μας? Κοιτάξτε, έχουμε μισθωμένα, πέρυσι είχαμε 31 εναέρια μέσα, φτάσαμε στο συνολικό αριθμό εναέριου στόλου και μισθωμένων 74 και φέτος θα έχουμε τουλάχιστον 86. Μάλιστα, είναι καλύτερα. Το Μπεργέφ όμως δεν θα το έχουμε αυτό το ρώσικο. Ναι, με τι το αντικαθιστούμε, το υπερόπλο εκείνο το ρώσικο. Μας λέγανε πέρσι ότι έκανε δουλειά αυτό και ήταν πολύ χρήσιμο. Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ το θέτω στην κριτική των ακροατών σας. Θα μπορούσε τον Μπεργέφ να ρίξει χθες μέσα στις καραδρές? Όχι. Όχι, αλλά μπορεί να έχουν άλλες φωτιές χειρότερες. Βεβαίως είναι αποτελεσματικό. Όχι, όχι, άλλο ρωτάμε. Με τι έχει αντικατασταθεί, με τι μέρημνα έχει υπάρξει? Υπάρχουν φέτος ευέλικτα, πιο ευέλικτα εναέρια μέσα. Ποια είναι αυτά? Τα υδροπλάνα αυτά, τα air tractors, και υπάρχουν και περισσότερα ελικόπτερα. Δηλαδή, εντάξει, είπα το 86 σύνολο. Ήμασταν 74, είμαστε πάει 86. Είμαστε καλύτερα, σαφώς είμαστε καλύτερα. Τρίτον, φέτος έχουμε προεγκατεστημένους και θα έχουμε όλο το καλοκαίρι που δεν το είχαμε πέρσι προληπτικά 250 Ευρωπαίους συναδέλφους μας, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε τρεις βάσεις και οι οποίοι θα επικουρούν το έργο των δασικών επιχείρησεων και των δύο συναδέλφων μας. Μάλιστα. Δεν το είχαμε πέρσι. Mm-hmm. Καινούριο. Ο στρατός πώς θα λειτουργήσει φέτος? Γιατί θα λειτουργεί και επικουρικά και ο στρατός. Καινούριο φέτος. Επίσης καινούριο φέτος θα έχει αμυγό στρατιωτικά περίπολα, τα οποία έχουν τριπλασιαστεί. Mm-hmm. Για να προλαμβάνει. Βεβαίως. Θέλουμε οι πυροσβέστες να κάνουν μόνο επιχείρηση και κατάδυση και ο στρατός θα κάνει αμυγό στρατιωτικά περίπολα. Μάλιστα. Τριπλασιάστηκαν από πέρσι. Mm-hmm. Έχουμε επίσης, λοιπόν, φέτος, θα σας πω και αυτό. Παρακαλώ. Έχουμε την καινούργια ομάδα αυτή, την οποία έχουμε επανδρώσει ξανά σε λεφώση. Είναι η ομάδα, η δίκυκλη πυρόσβεση, να το πω έτσι, γιατί κρίναμε ότι όταν περιπολούν με δίκυκλη, με μηχανές μέσα στο δάσος, ναι, οι πυροσβέστες μας, μπορεί να αποτρέψει. Είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να πάει να βάλει μια φωτιά. Ωραία. Άρα είμαστε πολύ καλύτερα οργανωμένοι σχέση όπως με πέρυσι. Όπως είχαμε και μια σύλληψη ενός επίδοξου εμπριστή στην Αττική, έτσι. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία, ναι, είναι στον εισαγγέλια, έχει ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία, προχωράμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Αρτοπία, ολοκληρώνουμε. Όλα αυτά δεν θα φτάσουν αν δεν έχουμε τη συνεργασία όλων των πολιτών, να είμαστε δίπλα ο ένας με τον άλλον και να αλλάξουμε και λίγο την οτροπία μας. Και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Αρτοπία, γιατί εγώ βλέπω ακαθάριστο δάσος, ακαθάριστα οικόπεδα, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια λέμε φέτος. Τα λέγαμε και πέρσι. Όλοι εμπλεκόμενοι. Όλοι οι πολίτες, οι φορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συνομιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό.